Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού Αστέριος Στέλιος. Επειδή πολλοί από εσάς δείξατε μεγάλο ενδιαφέρον για την προσπάθεια να σώσω τον τραυματισμένο μικρό πελαργό, θα ετοιμάσω αυτό το βίντεο που θα περιλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος αυτές τις 24 περίπου ώρες που είχα τον πελαργό στο σπίτι, το τι έγινε και τι δεν έγινε. Θα ξεκινήσω λοιπόν από την αρχή. Το περασμένο Σάββατο λοιπόν είδα στο πίσω μέρος αυλής μου στα χαλάσματα από τον σεισμό έναν πελαργό. Πήρα το κινητό μου, πήγα κοντά να τον φωτογραφίσω, να βγάλω κάποιο βιντεάκι. Και καθώς διαπίστωσα ότι ο πελαργός δεν φεύγει, δεν απομακρύνεται και δεν πετάει, παρότι εγώ πλησίαζα, σκέφτηκα αμέσως ότι την προηγούμενη μέρα ένας πελαργός στην προσπάθειά του να πετάξει έπεσε πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ στην εκκλησία του χωριού και τραυματίστηκε. Αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται περί αυτού του πουλιού. Πλησίασα ακόμη περισσότερο, άρχισε να περπατάει ο πελαργός να φεύγει πιο δίπλα. Γύρω του ήταν αρκετές γάτες οι οποίες τον είχαν πλησιάσει και κάποιες από αυτές του έκαναν επίθεση στο τραυματισμένο φτερό. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση γρήγορα να κινηθώ, να πιάσω αυτό το πουλί, να το βάλω σε ένα μέρος, να το δώσω τις πρώτες βοήθειες για να το σώσουμε. Γιατί αν το άφηνα εκτεθειμένο έξω, οι γάτες θα το κατασπάραζαν. Είναι στη φύση τους και αυτό θα έκαναν. Έτσι λοιπόν προσπάθησα, όπως θα δείτε και στο βίντεο, να τον πιάσω, το κατάφερα. Τον έβαλα σε ένα περιφραγμένο μέρος, ειδοποίησα μια υπηρεσία που με τα κόπων και βασάνων μπόρεσα να βρω και τον στείλαμε τον πελαργό στην Αθήνα, όπου και αναρρώνει και δέχεται τις καλύτερες βοήθειες από ειδικούς. Στις εικόνες δεν θα δείτε τα πλάνα με έντονη αιμορραγία του πελαργού, επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο θεωρούν αυτές τις εικόνες σκληρές εικόνες. Και έτσι και εμείς σεβόμαστε αυτόν τον κανονισμό και δεν θα βάλουμε αυτές τις εικόνες. Εάν πάλι εσείς θέλετε να δείτε, υπάρχει το πρώτο βίντεο στο κανάλι στο YouTube Αστέριος Στέλιος. Κάντε εγγραφή και δείτε αυτό το βίντεο. Το πρώτο μέρος του βίντεο θα δείτε την προσπάθειά μας να πιάσουμε τον πελαργό, να του δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, αλλά και την αγωνία μας μέχρι να βρούμε κάποιον υπεύθυνο να βοηθήσει. Στη συνέχεια, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα δείτε πώς οι πελαργοί δείχνουν την αγάπη τους στα μέλη της οικογένειας, αλλά και πώς βρέθηκαν άνθρωποι να βοηθήσουν για να σώσουμε αυτό το πουλί. Εδώ βλέπετε τον απρόσκλητο επισκέπτη. Τον τραυματισμένο πελαργό, ο οποίος βλέπετε μεταβίας μπορεί και περπατάει. Μας άκουσε τώρα και φοβήθηκε. Το κακό είναι ότι πριν από λίγο το πλησίαζαν και οι γάτες γύρω γύρω. Οι γάτες είναι αρπακτικά ζώα. Κρίμα είναι να πάει χαμένο ένα τέτοιο όμορφο πουλί. Λοιπόν, ακριβώς πίσω εδώ είναι ο πελαργός, μας φοβήθηκε λιγάκι, προσπαθήσαμε να τον πλησιάσουμε, να τον πιάσουμε, να τον βάλουμε σε ένα πιο ασφαλές μέρος. Επειδή τον περιτριγυρίζουν γάτες που έχει η γειτονιά και είναι επικίνδυνο τώρα που είναι πληγωμένος, μέχρι να έρθει κάποια ορνηθολογική εταιρεία ή ζωοφιλική να μου βοηθήσει το πτηνό το άτυχο, να έρθουμε λιγάκι να το πιάσουμε. Έλα Μαριτίνα μαζί μου, να το πάρουμε σε ένα πιο ασφαλές μέρος. Βλέπετε εδώ και τις γάτες. Τώρα βέβαια είναι ένα άγριο ζώο, δεν ξέρω πώς θα καθίσουν να το πιάσουν και πόσο ασφαλές είναι αυτό. Έλα, κάτσε, κάτσε. Το βλέπετε ότι δεν είναι και τόσο εύκολη η διαδικασία. Φοβάται τον άνθρωπο, λογικό είναι, ένα άγριο πουλί, ένα άγριο ζώο. Τώρα εμείς θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε, βάλαμε και γάντια. Βάλαμε αντισηπτικό πάνω για να μην μολύνουμε την πληγή του ενδεχομένως. Είδαμε, δεν θα βγάλω το κακό. Σε ένα πιο ασφαλές μέρος θα σε βάλω.
Δεν νομίζω να είναι και καλύτερη ιδέα. Τι κάνουμε τώρα με την μέρα? Τον αφήνουμε. Άφησε, ελπίζω να βρούμε και σύντομα λύση. Να του δώσουμε κάτι να φάει. Όσοι γνωρίζετε τι πρέπει να φάνει η πελαργή, θα γουγκλάρουμε κιόλας, βοηθήστε μας. Να του δώσουμε λίγο νεράκι για να καταφέρουμε να σώσουμε αυτό το νέο πελαργάκι. Βλέπετε το πτηνό χάνει αίμα από τον τραυματισμό του. Πρέπει άμεσα να γίνει κάτι. Εγώ έχω τώρα εδώ το κλουβί αυτό από τα καναρίνια που τα προστατεύω από αρπακτικά. Μέχρι να βρεθεί κάποιος αρμόδιος να κάνει κάτι, θα κοιτάξουμε να του δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και να το βοηθήσουμε να ζήσει. Το πουλί δυστυχώς έχασε πάρα πολύ αίμα. Ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε λιγάκι, σταματήσαμε αυτή τη ροή του αίματος. Καλέσαμε σε αρμόδιους να βρούμε βοήθεια. Είναι και Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε κάποιος από ορνιθολογικές εταιρείες και ζωοφιλικές να έρθει να βοηθήσει. Του βάλαμε και λίγο νεράκι να πιει, να αναπληρώσει ενδεχομένως από το αίμα του, δεν ξέρω. Ειδικός δεν είμαι, προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Βλέπετε εδώ πόσο αίμα έχει χάσει. Μακάρι ο πελαργός να είναι τυχερός, αλλά το κακό είναι ότι τραυματίστηκε στην Ελλάδα του 2024 και μάλιστα μέρα Σάββατο. Είτε είσαι άνθρωπος είτε είσαι πτηνό, λίγο δύσκολα να βρεις άκρη. Ειδικά άμα είσαι πτηνό. Έχουμε πάνω από 3 ώρες, προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με κάποια ορνιθολογική εταιρεία ή με κάποια υπηρεσία του Δήμου, για να βρεθεί ένας ειδικός για το πουλί αυτό να το περιθάλψει, και δυστυχώς ακόμα δεν βγάλαμε άκρη. Η νύχτα αρχίζει πέφτει σιγά σιγά και οι γάτες αρχίζουν να κυκλοφορούν. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μακάρι να επιβιώσει αυτό το πουλί, μακάρι να βρεθεί κάποιος ειδικός, να έρθει να το πάρει, να το παραλάβει και να το κάνει καλά. Ο πελαργός σηκώθηκε λιγάκι, αλλά βλέπετε πόσο πολύ αίμα έχασε και συνεχίζει στάζει. Νύχτωσε για τα καλά και δυστυχώς ακόμη κανένας από όσους τηλεφωνήσαμε, κανένας υπεύθυνος δεν εμφανίστηκε. Από κάποιες πληροφορίες που πήρα από έναν κτηνίατρο εδώ της περιοχής, χωρίς ο άνθρωπος να είναι ειδικός για πτηνά όπως μου είπε, με συμβούληψε να του δώσω με σύριγγα νεράκι για να δροσιστεί και να του βάλω ψωμάκι λιγάκι να φάει. Επιχείρησα να του δώσω, άγριο ζώο είναι, όσο τα κατάφερα. Το βλέπετε το πουλί, το έχω βάλει, εδώ αυτό έχω. Ένα μεγάλο κλουβί που βάζω τα καναρίνια μου, τα προφυλάσω από τα αρπακτικά ζώα και τα πουλιά. Εδώ θα νυχτερεύσει. Άβολα είναι, αλλά κινδυνεύει.
τον γυροφέρουν μόνιμα οι γάτες. Και αυτά τα ζώα στη φύση τους είναι να κυνηγούν, αλλά βλέπετε το καημένο, αιμορραγεί. Θέλουμε να το σώσουμε, αλλά δεν απαντάει Σαββατοκύριακο κανένας υπεύθυνος. Μακάρι να είναι τυχερό ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πέρασε λοιπόν ένα δύσκολο βράδυ για τον πελαργό και με αγωνία για μας για την τύχη του. Ευτυχώς τον βλέπω όρθιο. Ευτυχώς, όπως βλέπω, σταμάτησε και η αιμορραγία του. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Βλέπετε το φτερό που είναι κατεβασμένο και έχει το τραύμα του. Εκεί τον είχαν κάνει επίθεση χθες και οι γάτες και τον δαγκώσαν. Του βάλαμε ενόπνευμα και μπεταντίν στην πληγή, όπως μας είπε ένας κτηνίατρος, ο οποίος βέβαια δεν είναι ειδικός στα άγρια πουλιά, όπως μας είπε. Και περιμένουμε τώρα να τον παραλάβουν, να τον στείλουμε στην Αθήνα να γίνει καλά. Είναι ο φίλος μας ο πελαργός, ένας από τα νεογνά που γεννήθηκαν φέτος στο Δαμάσι. Χθες Σάββατο 6 Ιουλίου τον βρήκαμε τραυματισμένο στο πίσω μέρος αυλής μας στα χαλάσματα, περιτριγισμένο από γάτες. Πήραμε γρήγορα την απόφαση να πλησιάσουμε. Εντάξει, τα καταφέραμε. Τον πιάσαμε. Του παρασχέσαμε τις πρώτες βοήθειες. Το βάλαμε πρώτα σε ένα μικρότερο κλουβί. Είχαμε τώρα αυτόν τον χώρο εδώ που είναι πιο μεγάλος, πιο ευρύχωρος. Δεν είναι πιο άνετο το πουλί. Τον φέραμε εδώ. Σήμερα Κυριακή 7 Ιουλίου 2024. Αυτός ο πελαργός λοιπόν προσπάθησε να πετάξει από την φωλιά του. Δεν ήταν τυχερός όμως την πρώτη πτήση του. Συνήθως οι πελαργοί την πατάνε στα καλώδια του ρεύματος. Εκεί την πάτησε και αυτός. Ευτυχώς όμως έζησε. Είχαμε μια διακοπή 4-5 ώρες την Παρασκευή ρεύματος. Και από εκεί έφυγε ο πελαργάκος, ήρθε εδώ πέρα σε εμάς, στην αυλή, τον πιάσαμε. Και επειδή σώθηκε και από το ρεύμα, αλλά σώθηκε και από τις γάτες, σκεφτόμαστε δύο ονόματα. Λάκι από το τυχερός, που είναι στα αγγλικά ο τυχερός Λάκι, ή Φλας, γιατί όπως και ο Φλας Γκόρντον σώθηκε από το ρεύμα, να τον βαφτίσουμε. Νομίζω τώρα πλέον που βρήκαμε μια λύση και θα φτάσει το πουλί στην Αθήνα, ότι θα ζήσει, και έτσι λέμε να του δώσουμε και ένα όνομα. Εσείς τι λέτε, γράψτε κάτω στα σχόλια, πώς λέτε να τον βαφτίσουμε. Να γίνει καλά για να μας έρθει και του χρόνου εδώ πέρα να κάνει την οικογένειά του. Πραγματικά είναι πανέμορφο πουλί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είναι ο φιλαράκος μας. Τον έχουμε σε αυτό το χώρο εδώ πέρα φυλάξει. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να έρθουν να τον παραλάβουν. Όπως μας είπαν από την Αθήνα οι αρμόδιοι που επικοινωνήσαμε, δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι είμαστε στην Ελλάδα του 2024, μόνο ότι αυτό συνεπάγεται. Και ειδικά μέσα Σαββατοκύριακο να μπορέσει να βρεις κάποιον γιατρό ή κάποιον ειδικό για αυτά τα πτηνά. Είναι και πάρα πολύ λίγοι οι κτηνίατροι οι οποίοι ειδικεύονται στα άγρια πτηνά. Γι' αυτό καλό θα ήταν όσα παιδιά, δίνω εγώ τη συμβουλή μου, εσείς τα αποφασίσετε, όσα παιδιά αγαπάτε τα ζώα, όσα αγαπάτε την άγρια φύση και θέλετε να γίνετε γιατροί και θέλετε να έχετε ένα επάγγελμα που έχει κοινωνική προσφορά, πηγαίνετε σπουδάστε κτηνίατροι για τα άγρια ζώα, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε αρκετούς γιατρούς να βοηθάμε αυτά τα όμορφα ζώα, τα οποία είναι τόσο πολύ συνδεδεμένα με τη ζωή του ανθρώπου, όπως και τα χελιδόνια, που μας φέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα κάθε άνοιξη όταν έρχονται και κάθε φθινόπωρο όταν φεύγουν. Μας θυμίζουν ότι έρχεται ο χειμώνας και πρέπει και εμείς σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για τις κρύες μέρες του χειμώνα. Εδώ είναι το νεράκι, ήπια αρκετό. Εδώ τον βάλαμε φαγητό. Βέβαια, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι που μιλήσαμε, είναι καλύτερο ένα ζώο να μην το ταΐσεις καθόλου αν δεν ξέρεις τι να το δώσεις να φάει, παρά να το ταΐσεις λάθος τροφή. Στην προκειμένη περίπτωση, αφού γκουγκλάραμε και είδαμε ότι αυτό το πτηνό τρέφεται με φίδια, σαύρες, έντομα, βατράχια και άλλα τέτοια πράγματα που βρίσκει έξω στη φύση, σκουλίκια, τέλος πάντων έντομα,
Καλό είναι αν βρείτε τέτοιο πτηνό και θέλετε να το δώσετε κάτι να φάει, μου είπαν, πρωτεΐνη. Άρα ποια είναι η πρωτεΐνη που έχουμε στο σπίτι μας? Αυγουλάκι. Βράζουμε το αυγό και δίνουμε μόνο το ασπράδι για να του δώσουμε κάποια βοήθεια μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να το παραλάβουν, όπου θα φροντίσουν και τα τραύματά του αλλά και την διατροφή του. Άλλος λοιπόν ο κύριος. Και λέω κύριος, δεν ξέρω αν είναι αρσενικό ή θηλυκό, αλλά επειδή λέμε όπελαργός, γι' αυτό τον έχω βαφτίσει σε αρσενικό. Αυτή είναι η φωλιά των πελαργών της οικογένειας με τα 4 παιδάκια, τώρα είναι 3. Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, ο μπαμπάς και η μαμά πάνε πιο δίπλα εδώ στο καμπαναριό της εκκλησίας. Και για να σας δώσω καταλάβετε πού είμαστε, εδώ πέρα που είναι το δέντρο το μεγάλο, είναι το σπίτι μου. Εδώ βρήκαμε τον πελαργό τον τραυματισμένο. Αυτή είναι η γειτονιά. Εδώ σε αυτά τα καλώδια τραυματίστηκε ο μικρός πελαργός. Ευτυχώς, με τη βοήθεια του προέδρου του χωριού, του Γιώργου του Τσανάκα, και τη βοήθεια λιγάκι από τον Δήμο Τυρνάβου, που θα έρθουν με αυτοκίνητο να παραλάβουν τον πελαργό για να τον πάμε στη Λάρισα και από εκεί να πάει στην Αθήνα, θα αυξηθούν οι πιθανότητες να σωθεί αυτό το πελαργάκι. Το εντυπωσιακό με τους πελαργούς είναι ότι τελικά είναι ζώα τα οποία έχουν πάρα πολύ ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη η οικογένεια των πελαργών ανακάλυψαν που βρίσκονταν το χαμένο μέλος της οικογένειας, δηλαδή στο σπίτι μου, και ήρθαν γύρω στις σκεπές πάνω, χτυπούσαν τα ράμφη τους και κάναν θορύβους, καλώντας το να πάει εκεί κοντά. Φυσικά και εκείνο αντέδρασε, ήθελε να φύγει από εκεί που το έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έξω στην τύχη του. Θα πρέπει να το δουν ειδικοί γιατροί, να το κάνουν καλά για να προλάβει να πετάξει, να επιστρέψει το φθινόπωρο μαζί με τα υπόλοιπα πτηνά κάτω στην Αφρική που θα πάει. Λοιπόν, Γιώργος Τσανάκας, Γιάννης Ταουσιάνης. Εδώ είναι το κουτί, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι για τα άγρια ζώα από την Αθήνα, εκεί όπου θα ταξιδέψει. Εδώ μέσα είναι ο φίλος μας. Τον βλέπετε εδώ, όσο μπορείτε να το δείτε. Ανοιχτά από πάνω να αερίζεται. Θα ταξιδέψει αρχικά για Τύρναβο και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Αυτό το όμορφο, πανέμορφο, άγριο πτηνό. Ο Γιάννης μάλλον το ετοιμάζει για Αφρική από ό,τι βλέπω, τη συσκευασία του. Χαμογελάμε γιατί βρήκαμε μια λύση, παιδιά. Δεν ξέρετε τι είναι να ψάχνεις να βρεις λύση στην Ελλάδα του 2024 και μάλιστα Σαββατοκύριακο. Να παίρνεις πολλές ώρες τηλέφωνο και να μην βρίσκεις κανέναν και να μην ξέρεις τι να κάνεις γιατί βλέπεις το πουλί να αιμορραγεί. Πάρα πολύ άσχημα. Καλό τύχος να είναι και να μας επιστρέψεις και πάλι. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσανάκας, ο πρόεδρος του χωριού. Γιώργο, μαζί περάσαμε μια περιπέτεια με αυτό το πελαργάκι για να το σώσουμε. Παιδευτήκαμε πάρα πολύ για να βγάλουμε μια άκρη. Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλά, όλα καλά. Ύστερα από σχεδόν 24 ώρες και υπεράνθρωπες προσπάθειες και συνεννόηση πάντα με την κυρία Δήμαρχο, την κυρία Μπάσμα του Δήμου Τυρνάβου, απευθυνθήκαμε σε μια εταιρεία στην Αθήνα, η Άνιμα, η οποία, σε μια δυτική εταιρεία, η οποία μας κανόνισε έτσι ώστε το άγριο ζώο, αυτός ο πλαργός, να μεταφερθεί με αυτοκίνητο του Δήμου αρχικά στη Λάρισα και από εκεί με κάποιον ειδικό θα μεταφερθεί στα ιατρεία της Αθήνας για να περιθάλψουν το άγριο ζώο. Νιώθουμε ειλικρινά ανακούφιση και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την περίπτωση, για αυτό το ζώο, γιατί είναι ένα σπάνιο είδος ζώου. Αλλά σε αυτό το σημείο, Αστέρι, θα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα που για 24 ώρες έμεινες κοντά σε αυτό το άγριο ζώο και κατάφερες κατά κάποιο τρόπο να το ημερέψεις. Προσωπικά εγώ να σου πω ότι δεν θα μπορούσα να πλησιάσω αυτό το ζώο. Φοβάμαι εισαγωγικά, όχι δεν φοβάμαι το ζώο, φοβάμαι μήπως το κάνω καμιά ζημιά, αλλά εσύ προσπάθησες με κάθε τρόπο, το περιέθαλψες, το έδωσες να φάει κάτι, το έκανες παρέα όλη τη νύχτα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα όπως γάτες τα οποία θα το είχαν επιτεθεί και θα το κάνουν περισσότερη ζημιά και ίσως το ζώο να έχει πεθάνει. Άρα λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενη σημερινή ημέρα που αυτό το ζώο θα φτάσει στην Αθήνα με αυτόν τον τρόπο και πιστεύω
και να είσαι σίγουρος ότι το χρόνο με το καλό αυτό το ζώο θα επιστρέψει εδώ στην οικία σου και θα σε αναζητήσει. Μακάρι να γυρίσει εδώ στο χωριό μας, γιατί τα αγαπάμε τα πελαργάκια πάρα πολύ. Έχουμε μια φωλιά από αυτά. Εγώ θα ζητήσω μια χάρη, αν μπορέσεις με το Δήμο, να βάλετε και άλλα καπέλα σε ψηλά σημεία, να έχουμε και άλλους πελαργούς που βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί τρώνε ποντίκια, σαύρες, φίδια, και είναι καλό για την δημόσια υγιεινή αυτό, αλλά είναι και όμορφο απ' την άλλη. Δεν το έκανα για το ευχαριστώ, δεν το έκανα για την προβολή. Μην προτρέξετε κάποιοι, ούτε συνεννοημένοι είμαστε. Το έκανα γιατί απλά θέλω να βοηθάμε αυτά τα ζώα. Θέλω να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Έτσι θέλω να είναι η κοινωνία. Κάντε και εσείς το καλό και θα πάνε όλα καλά. Εδώ είμαστε τα παιδιά από το Δήμο Τυρνάβο. Ο Γιάννης ο Ταουσιάνης, ήρωας πάντα. Πανταχού παρών σε πλημμύρες, σε δρόμους, χειμώνες, χιόνια, άγρια ζώα, σκυλιά, δέσποτα. Ό,τι θέλεις. Εδώ λοιπόν μπαίνει στο αυτοκίνητο του Δήμου Τυρνάβο. Βλέπετε, για να μην μας πείτε και κουβέντες. Ανοιχτό, αεριζόμενο. Εδώ είναι ο φίλος μας ο πελαργός. Καλό ταξίδι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα να είστε σε επάλξεις, να βοηθάμε λίγο τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε το χεράκι του like. Αν πάλι θέλετε να με βοηθήσετε σε αυτό που κάνω, κάντε εγγραφή στο κανάλι Αστέριος Τέλειος στο YouTube. Κάντε ένα σχόλιο και επίσης κοινοποίηση αν θέλετε. Αυτό θα με βοηθούσε πάρα πολύ.